Καλημέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα βίντεο να σας δείξω πώς συντηρώ εγώ τα δικά μου ρευματικά παπούτσια, μιας και ό,τι έψαξα στο ίντερνετ δεν βρήκα κάτι ανάλογο, τουλάχιστον στα ελληνικά. Αρχικά, βγάζουμε τα κορδόνια, μένουν τελείως χωρίς κορδόνια. Με μια βούρτσα απλή, σκουπίζουμε να φύγει η λάσπη και η άμμο και η σκόνη και συνέχεια με ένα σφουγγαράκι μόνο με νερό καθαρίζουμε τα άρπιτα. Να φύγει όλη η βρωμιά. Πες το Γιώργο μία ένα διάλειμμα. Τι? Πες το Γιώργο να κάνει ένα διάλειμμα. Έχουμε και το Γιώργο πίσω από κόβει ξύλα. Περάζει παιδιά, αυτά έχει το χωριό, τα βουνά. Για να αισθανθούμε το χειμώνα πρέπει να κόψουμε ξυλαδάκια, δεν γίνεται αλλιώς. Στη συνέχεια, εγώ θα χρησιμοποιήσω τρία υλικά για τη συντήρηση. Το ένα είναι καθαριστικό, παύλα, γυαλιστικό. Το δεύτερο είναι ένα είδος λίκους που βάζω για την αντιμετωπίση. Και το τρίτο είναι γυαλιστικό κερί. Κερί, το οποίο κάνει και αυτό αντιμετωπίση. Έχουμε και το μαγικό μας εργαλείο εδώ, μια απλή βούρτσα, τρίχα όπως τη λένε. Και ξεκινάμε. Βάζουμε αρκετό υλικό, όχι πάρα πολύ όμως, γύρω περιμετρικά στο παπούτσι. Και συνέχεια με τη βούρτσα το απλώνουμε παντού. Κυρίως τα δερμάτινα παπούτσια πονάνε στις ραφές, εκεί έχουν το πρόβλημα, εκεί μπαίνει η υγρασία και το νερό και θέλει ιδιαίτερη φροντίδα εκεί στις ραφές, ώστε να πάει το υλικό πολύ καλά εκεί πέρα. Τα αφήνουμε να στεγνώσει και συνεχίζουμε στο δεύτερο. Στη συνέχεια βάζουμε το λίπος, δεν πάει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, είναι αυτό που κάνει αδιάβροχο το άρπιτο. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, με τη βούρτσα. Κάτι που ξέχασα να σας αναφέρω, το άρπιτο που χρησιμοποιώ εγώ είναι το τζακάλου, είναι ιταλικό και είναι όλο δέρμα με Vibram πάτο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ άνετο. Έχει φάει δύο-τρεις φορές όλυπο. Έχει φάει όλα τα δικά μας εδώ τα βουνά της Βόρειας Εύβοιας. Μέχρι στιγμής πάρα πολύ ανθεκτικό. Και συνεχίζουμε. Το τελευταίο είναι κρέμα γυαλιστική. Λαμπρικική μάλλον. Βάζουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Βάζουμε αρκετή ποσότητα. Γύρω-γύρω από το άρπιλο. Το απλώνουμε να πάει παντού. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να αναφέρω, τα άρπιλα όταν θα τελειώσει όλη η διαδικασία θα τα αφήσουμε να στεγνώσουν φυσικά σε σκιερό μέρος, ποτέ σε ήλιο, ειδικά τα δερμάτινα, ποτέ σε ήλιο, γιατί χαλάνε οι ιδιότητες του δέρματος, ξεραίνονται. Το δέρμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όσο το συντηρείς τόσο θα σε πηγαίνει στα βουνά. Και κάπως έτσι θα είναι έτοιμο το άρβυλο, γυαλισμένο, βαμμένο και έτοιμο για την επόμενη εξόρμηση. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τα κορδόνια. Αφού τα έχουμε βγάλει, τα πλένουμε πάρα πολύ καλά και τα αφήνουμε και αυτά να στεγνώσουν. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Ενάρξε μαζί μας στις περιπέτειες και στη Βόρεια Εύβοια αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, πάντα ψηλά και να φροντίζεις τον εξοπλισμό σου. Τα λέμε.